κουνιέται το έπιπλο. Άρα τα χάνω. Να το τρελαίνομαι. Αλλά υπάρχει αυτή η αμφιβολία και η αγωνία προπαντός. Το πρόβλημα είναι η αγωνία, είναι το άγχος. Το βιώνει πάρα πολύ έντονα. Λες να συμβαίνει αυτό σε μένα. Και αν το έχω και αν δεν το έχω και αν το κάνω και αν δεν το κάνω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η νόσος του και αν. Του λες να, του μήπως. Επομένως, καλύτερα είναι να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό. Καλά, πάντα. Ναι. Εμείς ό,τι λέμε τώρα το ακούμε για να ενημερωνόμαστε, ναι. Αλλά δεν θέλουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ούτε εγώ μπορώ να βοηθήσω ουσιαστικά κάποιον από την τηλεόραση, γιατί εντελώς διαφορετικά μιλάει κανείς θεωρητικά, γενικά, εκπαιδευτικά. Και αλλιώς όταν. Ναι, αυτό το βλέπω και εγώ και μου κάνει εντύπωση όταν γράφω κάτι. Στο διαδίκτυο ιδιαίτερα, στο ίντερνετ και έρχεται κάποιος μετά και λέει διάβασα ότι γράψατε αυτό. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα του το αναιρώ τελείως. Δεν ισχύει για εκείνον. Mm-hmm. Μπορεί θεωρητικά να είναι μια θέση που να αφορά το πρόβλημα, ας πούμε, του ιδιοψυχαναγκασμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται στη δική σου περίπτωση. Πάντως είναι σημαντικό να πούμε ότι ό,τι και αν συμβεί, αντιμετωπίζεται. Ναι, αντιμετωπίζεται. Έτσι, να μην στροφοκαμιλίζουμε και να μην κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, γιατί διαφορετικά μπορεί να γιγαντωθεί. Μαρία, στις έντονες νευρώσεις και στις έντονες φοβίες με πανικούς, στην έντονη κατάθλιψη και στην έντονη ιδιοψυχαναγκαστική συμπεριφορά, εγώ τουλάχιστον συνηθίζω να λέω ότι ο στόχος ο θεραπευτικός δεν είναι να απαλλαγεί κανείς ριζικά από τα συμπτώματα, είναι να βοηθηθεί. Ο θεραπευτικός στόχος, δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει, επικοινωνώντας με τον άνθρωπο που πάσχει, να νιώθει βελτίωση, να νιώθει ότι κάτι συμβαίνει, ότι καταλαβαίνει το πρόβλημά του καλύτερα και το διαχειρίζεται καλύτερα και μετά έχει μια πιο ποιοτική ζωή στην καθημερινότητά του. Δεν είναι ο στόχος δηλαδή να γίνω καλά. Αν και αυτή είναι η ερώτηση που θέτουν οι άνθρωποι, λένε θα το ξεπεράσω, θα γίνω καλά. Δεν είναι το ζητούμενο όμως να γίνεις καλά και να το ξεπεράσεις, αλλά σήμερα να κάνεις κάτι ώστε να βοηθήσει τον εαυτό σου να διαχειριστεί καλύτερα τα συμπτώματα. Βήμα-βήμα λοιπόν φτάνουμε στην απόλυτη θεραπεία. Να αρχίσουμε να αναλύουμε τα συμπτώματα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Ναι, και μετά να δούμε πάλι τις διαφάνειες. Τα βίντεο. Ωραία. Τα συμπτώματα της ιδεοψυχαναγκαστικής αταραχής. Δεν τα έχει ο καθένας όλα αυτά. Μπορεί να έχει κάτι τελείως άλλο. Mm. Εμένα με εκπλήσουν ευχάριστα. Θα μπορούσα να κάνω μια συλλογή. Ήδη παρουσιάζω κάποια. Είναι συναρπαστικές οι έμονες ιδέες, γιατί είναι πολύ περίεργες, είναι εντελώς κουφές και έχουν ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να πει λοιπόν κάποιος, φοβάμαι ότι θέλω να κάνω κακό σε κάποιον που αγαπώ ή ότι θα του προκαλέσω ζημιά από κάποια προσεξία. Ναι. Έχω το παιδάκι μου το βράδυ και λέω θα το πνίξω. Θα πέσω πάνω του και δεν θα μπορεί να αναπνεύσει. Ναι. Ας πούμε, ενώ το αγαπώ πάρα πολύ. Ή όταν έχω ένα μωρό που κάθε τόσο πηγαίνουμε πάνω και να δούμε, ναι. Αναπνέει, είναι καλά. Βέβαια, αυτό το κάνουμε, αλλά είναι η υπερπροστατευτικότητα, αλλά μετά ησυχάζουμε κιόλας. Οι μητέρες που έχουν ένα ιδιοψυχαναγκασμό που αφορά το μωρό, πιστεύουν ότι θα του κάνουν κακό και τρομοκρατούνται από αυτό. Λένε, ας πούμε, ότι εγώ θα το βλάψω. Μπορεί να λέει, θα το πνίξω το παιδί μου, θα του βγάλω τα μάτια. Ενώ αυτό δεν ισχύει καθόλου. Αντίθετα, λατρεύουν το μωρό και ποτέ δεν θα του κάνουν κακό. Αλλά ακριβώς επειδή το λατρεύουν και το αγαπούν τόσο, τρομοκρατούνται από την περαστική ιδέα που τους πέρασε από το μυαλό και η ιδέα κολλάει μετά. Πώς το σκέφτηκα κολλάει με τον δρόμο. Μήπως είμαι ικανός αφού το σκέφτηκα να το προχωρήσω. Ενώ σου μπορεί να περάσει από οποιοδήποτε άνθρωπο το μυαλό, αλλά δεν κολλάει. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο, αφιερώνω πολύ χρόνο για να βάζω τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Τακτοποιώ με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια. Δηλαδή μπορεί να θέλω να ακουμπήσω το στυλό σε μια συγκεκριμένη γωνία σε σχέση με το ποτήρι και σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Και να προσπαθώ να την πετύχω. Και αλλήμον ότι και κάποιος το πειράξει. Σαφώς. Αλλά εσύ έχεις υπόψη σου ελαφρές περιπτώσεις. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μας αρέσει να το τακτοποιούμε με ακρίβεια. Εδώ λέμε τώρα ότι άλλος θα μπορούσε να κάτσει μία, δύο, τρεις ώρες ή και όλη τη νύχτα, σε μια ακραία περίπτωση, να βρει τη σωστή απόσταση του στυλού από το ποτήρι. Το οποίο μετά τον εξουθενώνει και τον συντρίβει, γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Έτσι δεν είναι. Όταν μια μητέρα θέλει να τακτοποιήσει τα ρούχα, ένα ρούχο ας πούμε, θέλει να διπλώσει ένα ρούχο. Αν αφιερώσει 5 λεπτά, το καταλαβαίνουμε. Αν αφιερώσει όμως 5 ώρες, υπάρχει πρόβλημα εκεί γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, το τρίτο, δυσκολεύομαι να ολοκληρώσω μια δουλειά, επειδή επαναλαμβάνω συνεχώς κάποιες πράξεις με τελετουργικό τρόπο. Έτσι επαναλαμβάνω και ενώ θέλω να προχωρήσω να κάνω παρακάτω, εγώ συνεχώς κάνω το ίδιο πράγμα τελετουργικά. Επαναλαμβάνω κάποιες πράξεις.
σηκώνομαι και κάθομαι στην καρέκλα, πολλές φορές. Ναι. Περνά από ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού ή του δρόμου για να βοσβήνω το φως, μέχρι να νιώσω ότι είναι εντάξει τα πράγματα, ότι είναι οκ. Okay. Τώρα, αυτό έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές και έχω δει, θυμάμαι στον Τζακ Νίκολσον σε μια ταινία, ο Νίκολσον αναβοσβήνει τρεις φορές το φως. Τρεις φορές είναι καλά. Εγώ έχω δει, ας πούμε, 369 φορές να πρέπει κάποιος να το κάνει. Ή θυμάμαι ένα παιδί που έβαζε τον μπαμπά ή τη μαμά ή κάποιον από την οικογένεια, οπωσδήποτε, ένα συγκεκριμένο αριθμό κάθε βράδυ να ανοιγοκλείσει την πόρτα. Δηλαδή 369 φορές που λέμε τώρα έτσι. Αν όμως συνέβαινε ένα λάθος ή νόμιζε το παιδί ότι κάτι δεν πήγε καλά, επαναλάμβαναν τον αριθμό του κλεισίματος της πόρτας. Και έλεγε ο μπαμπάς, όταν γυρίσω, θα τα αφήνει σε μένα αυτό. Θα το κάνω εγώ, ρε παιδί μου. Όταν γύρισα τη δουλειά μου, μην βάλει τη μαμά, την αδελφή, τον αδελφό. Και γύριζε και το έκανε. Αλλά αν έκανε λάθος, τα ξανά έκανε από την αρχή. Και τώρα, αν πας και ανοιγοκλίνεις την πόρτα. Αυτού τύπου συμπεριφορές και οι έμονες ιδέες μπορεί να είναι και κολλητικές. Δεν μπορούμε να το πούμε ότι θα μας κολλήσουν έτσι, αλλά σίγουρα μας ενοχλούν. Δηλαδή, όταν ένα παιδί μεγαλώνει ενδεχομένως με έναν πατέρα ή μητέρα που έχει τέτοιου τύπου αιμονές, τον επηρεάζουν, τον καθορίζουν, τις υιοθετεί. Του μένει κάτι. Εννοείς το παιδί από τον πατέρα και ναι, τη μάνα αν παίρνει. Ναι, ναι. Από την προσωπική μου εμπειρία δεν έχω δει ακριβώς να παίρνει το ίδιο. Παίρνει μια προδιάθεση. Mm. Καταρχάς υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση. Mm. Μετά όταν υπάρχει πίεση στο σπίτι και δυσκολίες στην επικοινωνία, όταν δεν είναι ρευστή η επικοινωνία στο σπίτι και δεν υπάρχει χαρά και άνεση και ελευθερία, τα πράγματα δυσκολεύουν έτσι κι αλλιώς για το παιδί. Πάντως μπορεί στο σπίτι του, στην προσωπική του ζωή, ένας ιδεοψυχαναγκαστικός να έχει πρόβλημα και δυσκολίες, αλλά ο ίδιος άνθρωπος τη δουλειά του μπορεί να είναι υποδειγματικός. Ναι, αυτό συμβαίνει πάντα. Ναι, γιατί και πώς, και θα επανέλθουμε να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.